χρονιά. Καλημέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Μας είναι πολύ σημαντικό ότι με τέτοιους καιρούς καταφέρνουμε να συναθλιζόμαστε. Θα σας πω λιγάκι το πρόγραμμα πως έχει, ώστε όταν αρχίσει η κυρία Μαρία Τζίτζη, είναι ο λόγος μας χημικός, να μας κάνει δοκιμή κρασιών και γευσιγνωσία και μετά το pairing, να μπορέσουμε, επειδή είναι μικρός ο χώρος σχετικά με τις αφίξεις, και ευχαριστούμε ξανά πάρα πολύ γι' αυτό, θέλω να της δώσω το μικρόφωνο, να σας πει μια καλησπέρα, μέχρι να σερβίρουμε. Εντάξει. Σας εύχομαι καταρχά χρόνια πολλά και μια πολύ καλή χρονιά. Ό,τι καλύτερο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι στην Άνδρο. Είμαι Ανδριώτισσα, άρα λοιπόν δεν με πέταξε το ρίξι πιωτό. Έχω καταγωγή από τα Λαδινού, η μητέρα μου ήταν Αλαδιανή. Είμαι Γαλανού στο πατρικό μου, για να δώσω τις συστάσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που με κάλεσε η Κατερίνα και φυσικά ο Σύλλογος της Μεσαριάς Κουμανής για να κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Δεν πρόκειται να σας πω κάτι περίεργο, θα σας πω πράγματα που ήδη ξέρετε, γιατί στο νησί φτιάχνετε κρασί, στο νησί φτιάχνετε αλλαντικά, στο νησί φτιάχνετε καταπληκτικά τυριά, απίθανα προϊόντα. Άρα λοιπόν εμείς απλά θα κάνουμε μια βόλτα σε αυτές τις καταπληκτικές γεύσεις του νησιού και εγώ απλώς θα προσπαθήσω να σας πω πώς θα μπορούσαμε λίγο να τα ομαδοποιήσουμε για να μας είναι λίγο πιο ευχάριστα. Τα κρασιά που θα δοκιμάσουμε σήμερα είναι από το Ινοπηλείο της οικογένειας Στρατή που πρωτοστατούν η Ελένη και ο Βασίλης. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε με όσο πιο καλό τρόπο μπορούμε, χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς ζυμομύκητες εμπορίου έξτρα κλπ. Αντιδιούνται με τους δικούς τους μύκητες. Και πιστεύω ότι γίνεται μια καλή δουλειά ως προς το ότι είναι ένα πολύ αγνό προϊόν. Είναι βιολογικά πιστοποιημένα εδώ και 5 χρόνια και είναι πράγματι βιολογικά, γιατί ίσως υπάρχουν και βιολογικά που κάποιοι έχουν κάποιο θέμα, ας πούμε, λένε μήπως είναι τέτοι αντός. Αλλά εμείς είμαστε και ιδεολόγοι όπως αυτό, δηλαδή δεν το κάνουμε μόνο γιατί πρέπει να γίνει, το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Η κυρία Τζίτζη θα έρθει τώρα να ξεκινήσουμε τη δοκιμή των κρασιών. Θα ξεκινήσουμε από το λευκό, την πετρένια, μετά θα πάμε σε μονοπικιλιακό το ποταμίσι, μετά θα πάμε στο ροζέ το κουμάρι και μετά στο κόκκινο το κουμάρι. Θα χαρούμε πάρα πολύ αν σας αρέσουν τα κρασιά να το πείτε στους παραγωγούς. Σήμερα έχουμε εξαιρετικά δουλειά και εξαιρετικά αλλαντικά από ντόπιους παραγωγούς. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή και για το Σύλλογο και για μένα. Καταρχάς για μένα ήταν μεγάλη εντύπωση, γιατί έχω αφήσει την Άνδρο στο μυαλό μου με την αφεξιά και τα χοιρινά λουκάνικα, τα βολάκια βεβαίως, και έρχομαι και δοκιμάζω συγκλονιστικά πράγματα τα οποία θα τα δοκιμάσετε κι εσείς. Ενδεχομένως εσείς θα ξέρετε, εγώ όχι όλα. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό όλο αυτό. Όσο για τα κρασιά, θα πρέπει να πω το εξής. Σήμερα δοκιμάζουμε τα κρασιά από τους Αμπελώνες Στρατή. Θα εξηγήσω λίγο τι είναι οι Αμπελώνες Στρατή και τι είναι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται στο βουνί. Ενδεχομένως κάποιοι από εσάς το ξέρετε ήδη. Πρόκειται για ένα ηνοπείο με πολύ μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία γιατί ο παππούς και ο προπάππους είχαν τους Αμπελώνες στο βουνί. Εξακολουθούν σήμερα να καλλιεργούν γηγενείς κυκλαδίτικες ποικιλίες, και λέω κυκλαδίτικες γιατί και οι Άνδρος και η Κίνος και η Σύρος και όλες οι Κυκλάδες λίγο πολύ έχουμε το ίδιο ποικιλιακό δυναμικό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και προσπαθούμε τα τελευταία πολλά χρόνια να αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις ποικιλίες. Το ιδιαίτερο σε αυτό το συγκεκριμένο ηνοπείο, πέρα από ότι είναι πραγματικά πάνω από 2 αιώνες ηνοπείο,
είναι ότι έχουμε αμπέλια αυτόριζα. Αυτόριζο σημαίνει ότι το ριζικό σύστημα του φυτού είναι το ίδιο με το καρποφόρο μέρος. Μετά την επέλαση της φυλοξήρας, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Ευρώπη στο τέλος του 19ου αιώνα και την καταστροφή των αμπελώνων στο 75% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν στο 80% της Ελλάδας, ελάχιστες περιοχές παραμείνανε με αμπέλια τα οποία είχαν το δικό τους ριζικό σύστημα. Τα περισσότερα καταστράφηκαν και αναγκαστήκαμε να κάνουμε αναμπελώσεις με ρίζες οι οποίες θα αντέχαν στη φυλοξήρα, αμερικάνικα υποκείμενα ή αλλιώς άγρια υποκείμενα όπως τα λέμε σήμερα. Ο συγκεκριμένος αμπελώνας έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει αυτόριζα φυτά, για κάποιους λόγους πολύ ενδιαφέροντες ίσως στους γεωπόνους και στους συνολόγους, αυτοί οι αμπελώνες δεν προσβλήθηκαν από τη φυλοξήρα, παρότι στην Άνδρο είχε έρθει το έντομο, όπως έχει έρθει σε όλες τις κυκλάδες. Τα συγκεκριμένα αμπέλια λοιπόν είναι αμπέλια τα οποία κουβαλάνε στο DNA τους όλη αυτή την πραγματική ιστορία και του τόπου, αλλά και του ποικιλιακού δυναμικού, του αρχικού ποικιλιακού δυναμικού. Χωρίς να σημαίνει ότι αν ήταν εμβολιασμένα θα είχαμε κάποιο πρόβλημα, έτσι δεν είμαι φανατικά υπέρ της μιας ή της άλλης περίπτωσης, όμως είχε ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε στα όρια της ηρωικής καλλιέργειας. Και όταν λέω ηρωική καλλιέργεια, δεν αναφέρομαι σε ηρωικά πράγματα πολέμου, αναφέρομαι σε έναν όρο, ο οποίος είναι επίσημα κατοχυρωμένος στην Ευρώπη και έχει να κάνει με καλλιέργειες, οι οποίες είναι πάνω από τα 500 μέτρα, με μεγάλη κλίση στους αμπελώνες και με πεζούλες, που σημαίνει αμπέλια χαμηλά στην ξερολιθιά επάνω. Και μιλάω για αμπελώνες της Ιταλίας, στο Φίνγκε, επάνω στη Βόρεια Ιταλία, μιλάω για αμπελώνες της Ισπανίας, στη Ριβέρα Σάκρα, μιλάω δηλαδή για εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες αμπελοκαλλιέργειας, τις οποίες έχουμε στο συγκεκριμένο αμπελοτόπι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι επειδή στην Άνδρο έχουμε άλλα 4-5 κοινοποιεία όπως μαθαίνω, ενδεχομένως να έχουμε αυτή τη δυναμική της ηρωικής αμπελοκαλλιέργειας και στις υπόλοιπες περιοχές. Και μάλιστα, μια και έχουμε όλα αυτά τα κοινοποιεία, θα έλεγα ότι ίσως πια είναι η ώρα για την Άνδρο να κάνει τους δικούς της δρόμους του κρασιού. Φυσικά αυτό είναι μια συντονισμένη προσπάθεια που πρέπει να γίνει από τους συνοπιούς, πρέπει να γίνει από τους αποσταγματοποιούς του νησιού και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ και ο Δημοσθένης σήμερα. Και βέβαια όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη βοήθεια του Δήμου. Και επειδή ξέρω ότι είμαι εδώ κάπου ο Δήμαρχος και μας ακούει και χαίρομαι πάρα πολύ και σιδεροκέφαλος Δήμαρχε για την καινούργια σου θητεία, θα χαρούμε πάρα πολύ και εγώ δηλαδή από τη δικιά μου την πλευρά όσο μπορώ, θα να ενισχύσουμε και να δημιουργήσουμε τους δρόμους κρασιού της Άνδρου. Γιατί η Άνδρος ήταν πάντα η δρούσα, αλλά και η νούσα. Το έχουμε κουβεντιάσει χρόνια πίσω και το ξέρουμε αυτό. Είναι ένας τόπος ο οποίος είχε αμπελοκαλλιέργεια και για πολλούς και διάφορους λόγους αυτή η αμπελοκαλλιέργεια στο πέρασμα των χρόνων σταμάτησε, γιατί άλλοι ήταν οι πόροι από τους οποίους έζησε το νησί. Όμως αυτή τη στιγμή το νησί ξαναβρίσκει τα πατήματά του στους δρόμους κρασιού και στα μπέλια του Διονύσου. Έτσι, ο Διονύσος είναι μια ιστορία που το συναντάμε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, γιατί είναι ο θεός του κρασιού και φυσικά τον συναντάμε και στο νησί μας. Το κρασί ήταν πάντως ένα κομμάτι της ζωής μας, ήταν απόλυτα συνδεδεμένο με την χαρμολύπη των Ελλήνων και στις χαρούμενες στιγμές και στις δύσκολες στιγμές. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό το προϊόν στην Άνδρο, όταν όλοι οι αμβριώτες σχεδόν φτιάχνουν κρασί σπίτι τους ή τουλάχιστον φτιάχνανε, δεν μπορούμε να το αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπαίνουμε λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη εισαγωγή. Ευχαριστούμε σίγουρα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να τους αναφέρουμε καθελήνα. Σταματάω λοιπόν για το στρατή, σήμερα είναι ο Βασίλης με την Ελένη. Σηκωθείτε καλά να σας πω το κόσμο. Βασίλη και η γυναίκα.
Η Μαρία αποφάσισε και κάναμε ένα εξαιρετικό pairing, ένα πάντρεμα με τα κρασιά της ετικέτες που θα αρχίσουμε να δοκιμάσουμε τώρα, με τυριά και αλατικά της Άνδρου. Κατά τη διάρκεια που θα έρθουν οι φιατέλες θα σας λέω τι είναι το καθένα, αλλά πρέπει να σας πω πρώτα απ' όλα ότι έχουμε δύο καταπληκτικούς νέους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πολύ δυναμικά καινούργια είσοδο στην αλατοποίηση στην Άνδρο και είναι ο Μιχάλης ο Μέγα Τανάκης, έξω είναι, και ο Στέλιος ο Κωνσταντής. Στέλιος μας έχει κάνει σήμερα που θα δοκιμάσετε χοιρινό με μοσχάρι λουκάνικο, χοιρινό λουκάνικο, μοσχαρίσιο ανάμεικτο και παστουρμά. Όταν δοκιμάσετε το παστουρμά θα μου πείτε. Ο Μιχάλης που έχω αδυναμία, συγγνώμη, αλλά ο Μιχάλης μας έχει φτιάξει τρία διαφορετικά λουκάνικα, ένα ιταλικό, ένα τσορίτο και ένα αγριωτικό, να μην ξεχνάω κάτι. Λοιπόν, και είσαστε έτοιμοι. Είναι λιγάκι πόρν αυτό που θα πω. Παστραμί. Έτσι, ο Μιχάλης μας παστραμί. Βεβαίως, έχουμε τα αδέλφια Τριδήμα, αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους που δουλεύουν όλη μέρα τα ζώα, τα κρεοπολία, τις καθήνες πρόσφατα, τα πάντα που μας έχουν φέρει λούζα καπνιστή και λούζα αέρος. Και έχουμε η Μαρία, η γυναίκα μας, και επίσης και η Ιωάννα Πουλίτη, γιατί είναι χειρισμένη η Ούβαρη. Η Μαρία είναι η σύντροφος του Νίκου του Ασούτη. Έχει φέρει και την Πεθερά για να το πιστοποιήσει αυτό. Και θα σας πει για τα τυριά του Ασούτη και θα σας δώσουμε σήμερα να δοκιμάσετε ένα τυρί το οποίο δεν υπάρχει στην ανδριώτικη αγορά, γιατί στο πάρετε το καπνιστό βολάκι του Ασούτη το οποίο δεν παίζετε. Γραβιέρα και κρασοτήρι. Θέλω να σας πω όμως ότι η Ιωάννα είναι Ούβαρη με τα ημίχλωρα, το κεφαλάκι του Μπιφιμάρι, το μαλακό και την πεντροτή, έχει επίσης τη δυνητική της στη γευσινοσία και το πέρι. Δυστυχώς δεν ήταν εδώ, η Σταυρούλα έκανε τα πάντα να πάρουμε προϊόντα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Γαρίφαλο που ήταν ο συνδετικός που θα μας έρθουμε σήμερα εδώ. Και ακούστε τη Μαρία να σας πει τι κάνουν εκεί πέρα στο Κρεβεθερά. Είμαστε μια μικρή επιχείρηση, αλλά προσπαθούμε να στηρίξουμε και το νησί. Και ειδικά το καλοκαίρι δουλεύουμε μόνο με το νησί. Και η παραγωγή μας είναι από εδώ, που έχουμε την πρόκειμη. Έχουμε βγάλει κάποια καινούργια προϊόντα. Κυρίως μαλακά τυριά, το βολάκι σε πολλές εκδοχές, που για την ώρα πωλείται μόνο στην Αθήνα. Πού το βρίσκουμε εδώ? Αυτό το βρίσκεται εδώ στην Άνδρο και σε σούπερ μάρκετ, στο κύριο Τριδήμα, στην κυρία Γιαννάκη, στην Αθανασία. Πάρα πολλά σημεία πάνω στο νησί. Και στην Αθήνα, όχι μόνο εδώ, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και σε άλλα νησιά. Το ότι έχουμε αντριώτικα προϊόντα δεν είναι αζάτ, δεν είναι μόνο του αυτό. Τον Ασούτη, αν δεν τον βλέπετε, δεν τον βλέπετε γιατί είναι μισάνθρωπος. Δουλεύει 16 μίνιμουμ ώρες την ημέρα για να πάει στα Λαδινού να πάρει γάλα. Για να πάει που αλλού στο, να πάρει γάλα, στο Γάουριο να πάρει γάλα, στο Κόρδι. Το ίδιο κάνει και η Ιωάννα, η οποία είναι η μόνη η οποία αρμέγει για να βγάλει το κατσικίσιο εκτός από τους τάμους. Λοιπόν, αυτό όλο είναι ένας κύκλος ζωής που δίνει δουλειά. Δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε ταξιτζίδες, ούτε όλοι να ανοίξουμε μαγαζιά εστίασης.
ο τόπος μας για να μείνει ζωντανός πρέπει να έχει ζώα, πρέπει να έχει χωράφια, πρέπει να έχει ανθρώπους, νέους που γυρνάνε πίσω και ασχολούνται με αυτό. Αλλιώς την πατήσαμε, παιδιά. Θυμάστε κάποιοι από εσάς, από δύο λεμονιές που ζήτησε κάποτε η Χαρίκλη από τον πατέρα της να μην τις κόψει, αυτή τη στιγμή έχουμε λεμόνια που λίγοι άνθρωποι προσπαθούν να τα κρατήσουν, αφού όλοι τα βγάζουν και βάζουν ελιές. Ο Νταταρής τις έβγαλε όλες τις λεμονιές. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένας κύκλος. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε. Να συγχαρώ εγώ τον Λάζαρο, ο οποίος όλη μέρα, παρά ότι η δουλειά του δεν είναι αυτή, είναι στο χωράφι, παίρνει το γιο του μαζί, κάνουν όλα τα πράγματα που πρέπει. Αυτό είναι πολύ βασικό. Κρίμα που δεν έχουμε εδώ το διευθυντή της Μεσαριάς, γιατί τα παιδιά για να αγαπήσουν τον τόπο τους πρέπει να βγουν στην Ήπεθρο, πρέπει να πάνε στον Προύτου, πρέπει να κατέβουν στο ποτάμι, πρέπει να κάνουν κάποια τέτοια πράγματα, γιατί αλλιώς πώς να αγαπήσουν τον τόπο τους, να πάνε να σπουδάσουν και να γυρίσουν πίσω όπως έκανε ο Ασούτης, ο οποίος είναι ο μόνος κυροκόμος που έχουμε που έχει τελειώσει σχολή κυροκομικής και είναι εκεί συνέχεια από πάνω. Από πάνω όμως. Και συνέχεια με σεμινάρια. Συνέχεια την καινούργια βγαίνει για να μπορέσουμε να το έχουμε. Να το δώσουμε στο νησί, να το πάρουμε τουριστικό που από αυτό ζούμε και το καλοκαίρι, έτσι. Ένα συνεχής αγώνας που πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Ο ένας τον άλλον. Αυτό που είπε η κυρία Κατερίνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν υπάρχει πρωτογενή τομέα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε εμείς που είμαστε παραγωγή, ούτε εσέ, ούτε κανείς. Καλό είναι να κοιτάμε λίγο πίσω, να κοιτάμε αυτό που κάνουν οι παλιοί για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς πράγματα. Έτσι δεν είναι. Εκεί που είχε αμπελοτόπι, δεν το ξεραίνουμε, παιδιά, το αμπελοτόπι, να βάλουμε άλλη καλλιέργεια. Κάποιος λόγος υπήρχε. Όλα αυτά έχουμε κάποιους παλιούς που ακόμα τα ξέρουν. Ακούστε τους. Εξαιρετική προσπάθεια γίνεται και στον Πιτροφό με καινούργια αμπελοτόπι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην θέλουμε πια όλα μας τα παιδιά να γίνουν δικηγόροι, γιατροί και πριγκίπισσες. Ας γίνουν λιγάκι τυροκόμοι, ας γίνουν λιγάκι κρασάδες, ας γίνουν κάτι που να αφορά και να πάνε το πράγμα παραπέρα. Κάποτε είχα πει στον Πιτροφό, είναι δυνατόν εσείς που ταΐσατε όλες τις Κυκλάδες από τα καμίνια, ασβέστη, να μην έχει μείνει ούτε ένας άνθρωπος στον Πιτροφό να ξέρει να κάνει καμίνι, ούτε ένας. Λοιπόν, αυτά. Θα μας πει κάτι και ο Στέλιος και έχουν το κρεοπολείο και την παραγωγή των ζώων Κωνσταντίνου στο Γάβριο. 29 χρονών, παντρεμένος με παιδί. Ωραία, το παστρωμάτιο ξεκινήσαμε, ήταν η συνταγή της μητέρας μου που τον ξεκινήσαμε και μας πήγε καλά. Τα λουκάνικα κατασκευνά τα φτιάχνουμε εμείς, είναι η κλασική συνταγή της άνδρου με κάποιες δικές μας έξτρα γεύσεις που είχαμε, οι οποίες μας ταιριάζαν πιο καλά. Μετά έχουμε το μοσχαρίσιο, το οποίο ήταν και αυτό δικές μας, δεν σε καμία σχέση με τις άνδρου γεύσεις, και το αναλυτό το ίδιο. Από παραγωγή πια μας έχουμε μοσχάρι, είναι μοσχάρι, χοιρινό, παλιά κατσίκι. Τα κανονικά, αλλά μόνο αυτά. Λοιπόν, παστράμι μοσχαρίσιο. Είναι το αντίστοιχο μπέικον που βγαίνει από το μοσχάρι. Είναι ιταλική και αμερικάνικη συνταγή. Όλα αυτά τα έκανα για εσάς ουσιαστικά. Δεν θα έπαινα σαν το παλιός. Καλή χρονιά. Πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα. Προσπάθησα και προσπαθούμε όσο μπορούμε με ντόπια κρέατα να φτιάξω καθαρά προϊόντα. Θα μου πείτε εσείς πώς σας φαίνονται. Λοιπόν, θέλω να σας πω για όσους ήταν στην εκδήλωση της κατοχής ότι ο Μιχάλης ο Ζανάκης είναι απόγονος του Φραντζέσκου και όλων αυτών των τιμημένων Ζανάκηδων της Βουρκωτής που έσωσε την άνδρα από την πείνα γιατί τη νύχτα πηγαίνανε και ταΐζανε όλα τα σπίτια που δεν είχαν φαγητό στη χώρα και στα άλλα μέρη. Αυτό. Υπάρχει μια βασική αρχή στο πώς δοκιμάζουμε ένα κρασί και πώς το συνδυάζουμε με το φαγητό.
Η βασική αρχή λέει ότι η ομοιότητα στην ομοιότητα. Που σημαίνει ότι ένταση έχει το φαγητό, πρέπει να έχει και το κρασί. Αν έχει οξύτητα το φαγητό, πρέπει να έχει οξύτητα και το κρασί. Αν έχει γλυκύτητα το φαγητό, που σημαίνει κρεμμύδια, καραμελό με ένα φρούτο και δεν συμμαζεύεται, πρέπει αντίστοιχα να έχει και το κρασί. Άρα λοιπόν η ομαδοποίηση γίνεται με βάση τα γευστικά χαρακτηριστικά. Θέλω λοιπόν, σας έχουμε σερβίρει το κρασί και θέλω να δοκιμάσετε λίγο από το κρασί και λίγο από τα προϊόντα που υπάρχουν στην πιατέλα. Έχουμε ένα ποτήρι πολύ συγκεκριμένο μπροστά μας, γι' αυτό ζήτησε η Κατερίνα προηγουμένως να κρατήσουμε αυτό το ποτήρι. Το ξαπλώνουμε ή το φέρνουμε μπροστά σε μια φωτεινή επιφάνεια να δούμε τη διάβγειά του. Το κρασί οφείλει να έχει μια καλή διαφάνεια, μια καλή διάβγεια και να μην έχει ζήματα. Που σημαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κρασί το οποίο έχει καθαρίσει με φυσική βαρύτητα, αλλά έχει καθαρίσει. Το αναδεύουμε στο ποτήρι μας, γι' αυτό το λόγο και το ποτήρι μας έχει ένα πολύ ωραίο πόδι γυάλινο, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε την ανάδευση, να δούμε την κίνησή του. Και φυσικά η αμέσως επόμενη κίνηση, πέραν της ομορφιάς της οπτικής, είναι να το μυρίσουμε. Μυρίζουμε κρασί, σημαίνει να το μυρίσουμε στο ποτήρι. Κάνω μια εισπνοή, κάνω μια ανάδοση και κάνω μια δεύτερη εισπνοή. Προσέχοντας να μην σταματήσω να αναπνέω, γιατί το κρασί έχει αλκοόλ και επομένως η απότομη εισπνοή της αλκοόλ μπορεί να μου πάρει την ανάσα. Τι μυρίζω. Σε ένα κρασί μυρίζω πράγματα που είτε έρχονται από τον τόπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω και τη μυρωδιά λίγο της πέτρας. Σε ένα πετρώδι τόπο έχουν μεγαλώσει εδώ τα μπέλια. Και το ποικιλιακό δυναμικό, δηλαδή τι ποικιλίες έχω, οι ποικιλίες από μόνες τους μέσα στη φλούδα έχουν κάποιες χημικές ενώσεις που θα τις βρούμε σε λουλούδια, σε φρούτα, σε ζαρζαβατικά. Άρα λοιπόν περιμένω να έχω και έναν αρχικό χαρακτήρα. Ή από τον τρόπο με τον οποίο έχει οριμάσει το κρασί, αν έχει μείνει σε ξύλο αρώματα ξύλου, αν έχει μείνει σε δεξαμενή αρώματα που είναι της εξέλιξης της ποικιλίας. Αυτή είναι η αρωματική χαρακτήρα στους οποίους περιμένω. Στη συνέχεια δοκιμάζω. Δοκιμάζω σημαίνει το εξής. Μία γουλιά στο στόμα, μασάω το κρασί να πάει παντού και όσο έχω το κρασί μέσα στη στομαδική κοιλότητα, κάτι δύσκολο τώρα να σας πω, αλλά είναι απαραίτητο, ανοίγω το στόμα και εισπνέω οξυγόνο, το οποίο το εκπνέω από τη μύτη. Προσέχοντας να μην πνιγώ και να μην γελάσω, γιατί θα πνιγώ σίγουρα. Θα σας δείξω ακριβώς, θα το κάνετε κι εσείς και θα καταλάβετε ότι αν κάνουμε κάτι τέτοιο, μετά δεν δοκιμάζουμε κρασί. Είναι σαν να κάνουμε χημική ανάλυση του κρασιού στο στόμα μας. Δείτε λοιπόν. Όλο αυτό. Στη συνέχεια είτε καταπίνουμε ή αν κάνουμε μια γευστική δοκιμή πολλών κρασιών, στείνουμε. Στείνουμε υποχρεωτικά, η γευσιγνωσία δεν είναι κάτι το ευγενικό, είναι κάτι που έχει μια αγένεια. Το καλό για τους γευσιγνώστες και τους δοκιμαστές είναι ότι είναι αγενής όλος ο κόσμος, οπότε δεν μας προεξηγεί κανείς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι μόνο 4 τα κρασιά που θα δοκιμάσετε και μόνο ένα το κρασί που ήπιατε, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα πάθετε κάτι να το καταπιείτε. Άρα λοιπόν, θέλω να κάνετε όμως λίγο αυτή την κίνηση για να καταλάβετε τα γευστικά χαρακτηριστικά του κρασιού και το συγκεκριμένο κρασί, θα δείτε και τα αρώματά του, θα δείτε ότι έχει και λίγες τανίνες. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά ως Μεσαριανή κάτοικος και ως μέλος του Συλλόγου την Ελένη Τσαλουβάρδου που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πάρα πολλά θέματα που αφορούν το ίδιο το χωριό, τις βρύσες μας, τα σπίτια που προσπαθήσαμε να σώσουμε και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Και πάνω απ' όλα, επειδή σήμερα ήταν το πιο πιστό κοινό μου. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι η Αγγελική Κουλούρη, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών, η κυρία Σακελάρη,
Και επειδή πρόσφατα με επέπληξε ο πρόεδρος μας ο κύριος Γιώργος Μωραΐτης. Διότι για την κατοχή δεν συνεχάριν τον καινούριο μας δήμαρχο που επανέκαμψε, τον κύριο Θοδόση Σουσούδη, θέλω να πω ότι εγώ και ο Θοδόσης είμαστε γεννημένοι το 1961 στη χώρα. Αμάρε Θεοδόση, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία. Εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε κοντά μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορείτε να είσαστε εδώ και να ακούτε τουλάχιστον να αφουγκράζεστε το λαό σας. Ναι. Επίσης, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω αυτό το κορίτσι, τη Μαριλή τη Φυρίου, που κρατάει σε τόσο καλή κατάσταση το λογιστή μου και λογιστή του συλλόγου μας, κύριε Αυγουστή Βούλγαρη. Και το Λάζαρο, αυτή την Άγια γυναίκα, τη Γιάννα. Ισορροπεί ανάμεσα στη Μαρίτσα και το Λάζαρο τόσα χρόνια. Τη Μαριλένη και την κολλητή μου τη Μαντούλα τη Στρατή, που είναι για μένα ο άνθρωπός μου στην Άνδρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και σας ευχόμαστε το 2024 να είναι επικοδομητικό και δημιουργικό σε όλους τους τομείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Ρεμούντου που είχε την έμπνευση αυτής της εκδήλωσης όπως λειτουργήσε τώρα και την κυρία Τζίτζη που συμμετείχε σε αυτή την ωραία οργάνωση και μας έκανε όλο αυτό το αποτέλεσμα. Να είστε όλοι καλά και να συνεχίσουμε έτσι και ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Επίσης... Την πίτα που θα τη βάλετε. Ο Παπαδημοσθένης θα ευλογήσει την πίτα και είναι ο καλύτερος παπάς που έζησα εγώ στη Μεσαριά. Αγαπητοί μου φίλοι, είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ απόψε μαζί σας σε αυτή την με έψιλον κεφαλαίο εξαιρετική εκδήλωση που πραγματικά ήταν μια έκκληση για όλους μας όλο αυτό που ζήσαμε σήμερα εδώ. Πολλά συγχαρητήρια στον εμπνευστή, στην εμπνεύστρια. Μπράβο σας. Να ξέρετε ότι ο Δήμος θα είναι δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες, προσπάθεια πρωτογενούς τομέα. Και να ξέρετε ότι ήδη έχω θέσει θεματικές αρμοδιότητες σε αντιδήμαρχο να αναλάβει τον πρωτογενή τομέα και να είναι υπεύθυνη, καθώς θα μπει και μια συγκεκριμένη ομάδα από το Δήμο, η οποία θα έρχεται σε επαφή με όλους όσοι στο νησί ασχολούνται με πρωτογενή τομέα, για να τον ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί πραγματικά είναι μοχλός ανάπτυξης και ο πρωτογενής τομέας στο νησί μας που είναι σε μεγάλη εξέλιξη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους σας για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μας δώσατε να έχουμε στα χέρια μας το τιμόνι της Άνδρου. Να είστε σίγουροι ότι με ευπρέπεια, με ευγένεια, με διακριτικότητα, με αυστηρότητα πολλές φορές, αλλά πάρα απ' όλα με αγάπη για το νησί μας και με πολλή δουλειά θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Θέλω να σας μεταφέρω τις ευχές της Άννας Λεντού, της επάρχου, η οποία για λόγους αδιαθεσίας δεν μπόρεσε να είναι εδώ μαζί μας, και να σας πω ότι με την Άννα θα είμαστε σε πλήρη συνεργασία και αρμονία το Δήμος και το Επαρχείο για το καλό του νησιού. Καλή χρονιά, πολλά συγχαρητήρια και πάλι, υγεία, ευημερία και σε όλες τις οικογένειές σας και στα παιδιά σας καλή πρόοδο. Να είστε όλοι καλά.